Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Πώς είστε? Εύχομαι να είστε τέλεια, όσο τέλεια ήταν και η σημερινή μέρα, έτσι διόλουστη και πανέμορφη. Ονομάζομαι Ηλιάνα Αραβή, για όσους δεν με γνωρίζετε. Είμαι ηθοποιός. Δεν είμαι σεφ, όπως είπαμε και την τελευταία φορά. Αλλά έτσι θα πω 2-3 πραγματάκια, γιατί μπορεί πρώτη φορά να συναντιόμαστε. Οπότε να σας πω ότι δεν έχω καμία σχέση με τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Απλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά, οπότε όλη μέρα μαγειρεύω. Και βασικά δεν μαγείρευα τόσο πολύ. Μαγειρεύω τόσο πολύ από τότε που απέκτησα αυτό το απίστευτο θεϊκό, δεν ξέρω και τι άλλο να πω, μηχάνημα, το Thermomix. Ωραία, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τότε που το πήρα μόλις βγήκε δεν σταματάω να μαγειρεύω. Ήρθε και η καραντίνα, το φτιάξαμε, έγινε όλο τέλειο. Λοιπόν, σκεφτόμουν πάρα πολύ τι να φτιάξω, έλεγα. Σκεφτόμουν, καλά, κάθε μέρα άλλα κάνω, αλλά ήθελα να κάνω κάτι καλοκαιρινό, κάτι έτσι λίγο που να ταιριάζει σε αυτές τις μέρες. Και είδα ότι έβγαλε το Thermomix, είδα τη διαφήμιση ότι βγήκε καινούργια συλλογή δέσιμο σάλτσας και λέω εδώ είμαστε. Θα κάνω κάτι με δέσιμο σάλτσας, έλα μου τι όμως. Σκεφτόμουν, λέω να κάνω καμιά τάρτα, να κάνω κάτι με σοκολάτα, λέω σοκολάτα κάναμε την προηγούμενη φορά, μη σας κουράζω όλο σοκολάτες. Και αποφάσισα να κάνω κάτι με berries. Λέω είναι φουλ καλοκαιρινό, δροσερό, ωραία χρώματα, άρα λέω θα μας αρέσει όλους αυτό. Οπότε σήμερα θα δείτε μία νηστίσιμη τάρτα, με συγχωρείτε, με διάφορα μούρα. Να σας πω ότι η συνταγή μας φυσικά είναι νηστίσιμη, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά είμαι vegan, οπότε ό,τι φτιάχνω δεν έχει τίποτα ζωικό μέσα. Άρα μπορείτε να το απολαύσετε και σε περιόδους νηστείας και νηστεία να μην είναι και πάλι να το απολαύσετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ό,τι χρησιμοποιήσουμε θα είναι 100% φυσικό, φυτικό μάλλον, συγγνώμη, και plant-based εννοείται, και νομίζω θα ενθουσιαστείτε και αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσουμε, βασικά να σας πω έτσι λίγα λόγια, η τάρτα μας θα έχει τη βάση της κανονικά, απλά δεν θα βάλουμε βάση από μπισκότο, γιατί εντάξει, πολύ συνηθισμένο, τι θα κάνεις, τάρτα και με βάση μπισκότο, ευχαριστώ, χάρηκα, πάμε παρακάτω, προχωράει ο κόσμος να κάνουμε κάτι καινούριο. Άρα η βάση μας θα έχει βρώμη, φινίκια, θα δείτε. Η γέμιση θα είναι, είπαμε, μια πάρα πολύ ωραία γέμιση από διάφορα μούρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή μόνο φράουλες ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Εγώ χρησιμοποίησα διάφορα μούρα και από πάνω, έτσι για το έξτρα και το κάτι της, θα καραμελώσουμε ξηρούς καρπούς, θα τους απλώσουμε έτσι από πάνω και λίγη σοκολατίτσα γιατί δεν μπορούμε χωρίς σοκολάτα. Θα το δείτε εντάχει, μάλλον μόλις ξεκινήσουμε. Πάμε! Να ξεκινήσουμε από τη βάση μας. Θα βάλουμε εδώ στον κάδο μας. Τα έχουμε όλα μετρημένα γιατί είπαμε ότι το κρού εδώ είναι φανταστικό, οπότε τα έχει όλα έτοιμα και τέλεια. Και θα βάλουμε 160 γραμμάρια φινίκια. Να πάρω εδώ τη σπάτουλα. Τέλεια. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια, μάλλον να ξεκινήσω καλύτερα πρώτα με το αλεύρι αμυγδάλου. Όπως είπαμε, 100 γραμμάρια αλεύρι αμυγδάλου και 100 γραμμάρια νυφάδες βρώμης. Σε αυτή την περίπτωση να σας πω ότι το αλεύρι αμυγδάλου δεν είναι τίποτα άλλο παρά αμύγδαλα, ασπρισμένα και αλεσμένα. Δηλαδή μη σκέφτεστε αλεύρι αμυγδάλου τι έχει μέσα και δεν έχω και να μην έχετε σπίτι σας, πάρτε αμύγδαλα, ασπρίστε τα, αλέστε τα στο Thermomix και μια χαρά έχετε αλεύρι αμυγδάλου, τόσο απλά και εύκολα. Και θα βάλουμε λοιπόν μία κουταλιά βανίλια, θα χρησιμοποιήσω εδώ το κουταλάκι μου γιατί ωραία, εκχύλισμα βανίλιας είπαμε, προτιμούμε να χρησιμοποιούμε εκχύλισμα βανίλιας γιατί αυτό είναι πραγματικά που κάνει τη διαφορά στα γλυκά μας. Τα άλλα είναι λίγο εντάξει, είναι ζάχαρη, βάζουν λίγο άρωμα και λέμε είναι βανίλια, καμία σχέση. Οπότε προτιμήστε να παίρνετε αυθεντικό εκχύλισμα βανίλιας. Θα πάρουμε και 30 γραμμάρια ινδοκάριδο. Αν θέλετε, πριν ξεκινήσετε τη συνταγή σας, μπορείτε να βάλετε το ινδοκάριδο στο φούρνο για ένα δεκάλεπτο, απλώστε το σε ένα ταψί με λαδόκολλα, αφήστε το να καμπουρδιστεί, να πάρει λίγο χρώμα και δίνει μια έτσι άλλη γεύση στη συνταγή σας, έτσι λίγο διαφορετική, πάλι πολύ ωραία. Είναι στο χέρι σας, εδώ τώρα βάλαμε απλό ινδοκάριδο. Σε μια άλλη συνταγή που έχω κάνει, το είχα καμπουρδίσει, που πιστέψτε με είναι και αυτό πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και μετά βάζουμε 25 γραμμάρια λάδι καρύδας, λιωμένο. Το καλοκαίρι συνήθως πάνω το βρίσκεται λιωμένο το λάδι καρύδας. Το χειμώνα σφίγγει λίγο λόγω της θερμοκρασίας, έχει αυτή την ιδιότητα. Αν τυχόν κάνετε τη συνταγή ξανά το χειμώνα, που θα την ξανακάνετε εννοείται, το λάδι σας θα είναι παγωμένο, οπότε πριν ξεκινήσετε τη συνταγή, βάλτε μέσα στο Thermomix 25 γραμμάρια και λιώστε το στους 60 βαθμούς, ούτε για ένα λεπτό δεν χρειάζεται, λιώνει πανεύκολα.
Αλλιώς, αν είναι καλοκαίρι, πάντα είναι λιωμένα και έτοιμα. Και βάζουμε και 10 γραμμάρια κακάο. Προτιμήστε βιολογικό, γιατί δεν είναι τόσο επεξεργασμένο και είναι πολύ καλύτερο για την υγεία μας παρά τα έτοιμα που υπάρχουν εκεί έξω που δεν είναι βιολογικά. Και θα πάρω ακόμα ένα κουταλάκι για να βάλω ένα κουταλάκι αλάτι. Θα το αφήσω όμως εδώ στην άκρη γιατί θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε μετά. Και το πολύ εύκολο μετά, κλείνουμε εδώ τον κάδο μας. Μισώ να βγάλω και το χλίσμα βανιλίας, μην είναι μες στη μέση, να το βάλω στην άκρη. Και θέλουμε να αλέσουμε τη βάση μας για 20 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 8. Θα κάνει θόρυβο. Και έχουμε εδώ, μισώ να τελειώσει γιατί δεν θα με ακούτε. Θα βάλουμε κανονικά τη βάση, δεν ακούτε, άστε δεν μιλάω, περιμένω. Πολύ εύκολα και γρήγορα. Αν είπα καμιά κουβέντα και δεν ακούσατε, δεν πειράζει, θα επαναλάβω τώρα. Λοιπόν, κανονικά θα βάλουμε τη βάση μας στην ταρτιέρα μας, που την έχουμε έτοιμη. Αν δεν έχετε ταρτιέρα και έχετε spring forms, αυτά που ανοίγουν στο πλάι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό. Θέλουμε διάμετρο περίπου να είναι 20 με 22 εκατοστά, ένα περίπου, για να μπορείτε να απλώσετε καλά τη βάση σας και να πάει και στα τυχώματα γύρω-γύρω. Θα το βάλω όμως τώρα στην άκρη. Θα σας δείξω όμως λίγο πώς έγινε. Εδώ, το βλέπετε. Έτσι αλέθηκαν όλα. Καλά υπάρχει αυτή η λέξη, αλέθηκαν. Καλά είπα, αρχίζαμε. Λοιπόν, το βάζω τώρα πίσω. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την τάρτα μας στη γέμιση. Γιατί η γέμιση θέλει περίπου 10 λεπτάκια να γίνει. Οπότε, μέχρι να τελειώσει μάλλον η γέμιση, να απλώσουμε την βάση μας και να είναι όλα ok. Λοιπόν, για αρχή θα βάλω μέσα στον κάδο 450 γραμμάρια διάφορα μούρα. Εγώ αυτό που κάνω είναι ότι παίρνω κατεψυγμένα μούρα, τα βγάζω κανένα 40 λεπτό, καμιά ώρα πριν, ξέρω εγώ, μπορεί να μην χρειάζεται καν τόσο, να ξεπαγώσουν λίγο και τα βάζω μέσα στον κάδο για να τα κάνουμε πουρέ. Λέω κατεψυγμένα, γιατί κατεψυγμένα θα βρείτε όλο το χρόνο. Οπότε, γι' αυτό σας λέω ότι θα πάρουμε κατεψυγμένα μούρα. Ωραία, τα βάζω στον κάδο και θα τα αλέσουμε να γίνουν ουσιαστικά ένας πουρές. 10 δευτερόλεπτα... Συγγνώμη, πήρα λίγο, κλέβω λίγο από τις σημειώσεις. 10 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 8. 10 στην ταχύτητα 8. Πάλι θα κάνει θόρυβο, δεν μιλάω. Σταματάμε. Λοιπόν, και θα βάλουμε τα μούρα μας πίσω στο μπολ. Δεν θα τα χρειαστούμε ακόμα, θα τα χρειαστούμε μετά όταν είναι έτοιμη η σάλτσα που θα τα ανοίξουμε με τη σπάτουλα. Λοιπόν, βλέπετε, μισό σε αυτή την κάμερα να δείξω εδώ. Τέλεια, βλέπετε τι ωραία που έγιναν, έγιναν σαν πουρές. Οπότε το βάζω αυτό εδώ μέσα πίσω στο μπολ και το αφήνω στην άκρη. Σε αυτή την περίπτωση, άμα πάρετε καλά από μέσα τη γέμιση, δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τον κάδο σας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα μαζί θα είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς, αν θέλετε, μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο σας, να το στεγνώσετε λιγάκι και μετά να ξαναχρησιμοποιήσετε για το δέσιμο σάλτ σας. Λοιπόν, τέλεια. Τα βάζω αυτά εδώ, θα τα βάλω εδώ έτσι να φαίνεται ωραίο το κόκκινο χρώμα. Και πάμε να συνεχίσουμε με την γέμιση. Λοιπόν, ακούστε τώρα το ωραίο τι είναι σε αυτή την υπόθεση, με αυτό το εκπληκτικό δέσιμο σάλτσας πραγματικά. Εγώ να σας πω, πάντα είχα ένα άγχος με το όταν πάω να κάνω γεμίσεις, γιατί μπορεί, ας πούμε, π.χ. το corn flour να σβολιάσει, να μην λιώσει καλά. Μπορεί, π.χ. όταν ξεκίνησα να μαγειρεύω και να κάνω ζαχαροπλαστική, έβαζα το corn flour μέσα σε ένα ζεστό νεράκι και περίμενα εγώ να λιώσει. Και γινόταν ένα στόκο σε ένα πράγμα που δεν διαλυόταν με τίποτα και δεν γινόταν μετά με τίποτα να γίνει ωραία η γέμιση. Εδώ δεν έχετε κανένα τέτοιο άγχος, τα ρίχνετε όλα μέσα στον κάδο και γι' αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λειτουργία, γιατί ξέρετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό εγώ λέω, και χαζός να είσαι που να μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις κάτι καλό με το Thermomix. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βάλουμε λοιπόν μέσα για την σάλτσα μας.
Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα στον κάδο 10 γραμμάρια αγαρ-άγαρ. Τώρα τι είναι αυτό, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς τι είπε, αγαρ-άγαρ. Όταν το διάβασα πρώτη φορά, λέω κάποιο ορθογραφικό λάθος έγινε, κάτι δεν υπάρχει. Είναι φυτική ζελατίνη. Δεν έχει καμία σχέση με ζωάκια, δεν έχει καμία σχέση με... γιατί κανονικά η ζελατίνη, αν δεν ξέρετε, γίνεται από οστά, από δέρμα ζώων, από δέρματα ζώων, οπότε δεν είναι κάτι και τόσο ευχάριστο. Γι' αυτό και εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ φυτικά. Αυτό γίνεται από κόκκινα φύκια. Ωραία, το βάζω μέσα. Είναι 10 γραμμάρια. Θα σας πω λίγο περισσότερα πράγματα για το άγαρ-άγαρ σε λίγο. Βάζουμε μέσα 15 γραμμάρια corn flour. Ωραία. Βάζουμε 20 γραμμάρια λάδι καρύδας. Εκχύλισμα βανίλιας, που το έχουμε εδώ, ένα κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας. Έτσι ωραιότατα να πάει. Εκεί. Και βάζουμε και 80 γραμμάρια σιρόπι σφεντάμου. Θα σας πω και για το maple syrup σε λιγάκι. Απλά να σας πω ότι χρειάζονται τα 80 γραμμάρια, γιατί τα μούρα είναι αρκετά ξινά. Οπότε είναι λογικό να θέλουμε να γλυκάνουμε και να βάλουμε ένα γλυκαντικό μέσα για να μπορείτε να τρώγετε η τάρτα, έτσι. Και 400 γραμμάρια κρέμα καρύδας, που πλέον μπορείτε να βρείτε παντού, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να πάτε σε βιολογικά καταστήματα. Πλέον, όλα βασικά τα υλικά, να σας πω, που έχουμε, μπορείτε να τα βρείτε σε καταστήματα, ενώ απλά σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να πάτε σε βιολογικά. Και ακόμα και το αγαρ-άγαρ, που είναι ένα πιο εξειδικευμένο υλικό. Και ακούστε τώρα το ωραίο. Τι γίνεται εδώ πέρα, λοιπόν, θέλω να με προσέξετε. Δεν χρειάζεται να σκεφτείτε πόση ώρα θα το κάνετε, αν βάλατε καλά τα υλικά μέσα, τίποτα. Το μόνο που κάνετε είναι παίρνετε το χεράκι σας, πάτε στην οθόνη, το κάνω και αργά, μπας και με ακολουθήσει η κάμερα. Α, έχει εδώ, έχουμε εκεί, κάνουμε τσακ και ξανά τσακ και πατάμε εδώ chicken στα αγγλικά για το αγγλιστή. Εννοούμε δέσιμο σάλτσας. Είναι, σου λέει 12 λεπτά, δεν πειράζουμε το χρόνο, απλά εδώ να σας πω ότι παρόλο που λέει 80 βαθμούς, εμείς θα το γυρίσουμε στους 100, γιατί. Τι άλλο εκπληκτικό έχει λοιπόν αυτό το μηχάνημα, ότι στους 80 βαθμούς βάζουμε τους 80 βαθμούς όταν έχει να κάνει με αυγά, όταν δηλαδή βάλετε μέσα σε αυτό που μαγειρεύετε αυγά. Δεν θα βάλουμε 100, γιατί αν το βγάλουμε θα βρείτε μια ωραιότατη ομελέτα μέσα και δεν θα βρείτε μια ωραία τάρτα. Οπότε, όταν έχετε αυγά, να θυμάστε ότι το δέσιμο σάλτσας γίνεται στους 80 βαθμούς και όταν έχετε corn flour αλεύρι, βάζουμε στους 100 βαθμούς. Αν τυχόν ξεχάσετε αυτό που σας λέω, δεν πειράζει, γιατί πολύ ωραία εδώ. Υπάρχει αυτό το κουμπάκι που λέει eye information. Καλά, δεν θα δείτε τώρα τι λέει εδώ, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Απλά λέει αυτά που σας είπα τώρα, οπότε μην αγχώνεστε, γιατί θα το βρείτε από εδώ. Οπότε αν ξεχάσετε, είναι πολύ εύκολο, το βλέπετε μπροστά σας. Και πάω εδώ και γυρνάω το κουμπάκι και ηρέμησα. Μπορώ να πάω να δω τηλεόραση, να πάω να καθαρίσω, να πάω να παίξω με το μωρό μου, να πάω να φάω λίγο γλυκό από το προηγούμενο που είχα στο ψυγείο. Όλα μπορώ να τα κάνω, οπότε αφήνω και κάνει εδώ τη δουλειά του. Και μέχρι να τελειώσει λοιπόν το δέσιμο σάλτσας, θα απλώσουμε τα υλικά της βάσης μας μέσα στην ταρτιέρα μας, έτσι ωραία. Γιατί χρειάζεται περίπου 10 λεπτάκια, οπότε θα το κάνουμε τώρα. Εσείς στο σπίτι σας είναι λογικό ότι πρώτα θα ξεκινήσετε με τη βάση, θα βάλετε τη βάση σας, θα την απλώσετε καλά και θα τη βάλετε στο ψυγείο. Μέχρι να τελειώσει η σάλτσα, λιγάκι να έχει παγώσει. Μην αγχωθείτε αν δεν περάσει πολλή ώρα, δεν υπάρχει θέμα. Απλά έτσι ένα πεντάλεπτο το θέλουμε σίγουρα να μπει στο ψυγείο. Και ρίχνουμε εδώ τη βάση, έτσι ωραιότατα. Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε λίγη δουλίτσα. Λίγη. Όχι πολύ, μην φανταστείτε. Να σας πω ότι αυτό τρώγεται πραγματικά και με το κουτάλι μόνο του είναι απίστευτο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και θα σας πω και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τώρα βάζω το χέρι μου εδώ, έχω πληθεί έτσι, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, απλά θέλουμε να πιέσουμε καλά για να πάει και στα τυχώματα γύρω-γύρω στην ταρτιέρα. Για να έχει αυτό το όταν γεμίσει, να είναι σαν να το αγκαλιάζει η βάση τη γέμιση. Έτσι, το πατήσουμε καλά, 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 καλά. Βοηθάει και ένα ποτηράκι, βασικά νομίζω έχω εδώ, τέλεια, μπορώ να βάλω και ένα ποτήρι έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ, άμα δεν θέλετε να βάλετε χέρια, αλλά στην αρχή χρειάζεται λιγάκι. Αλλά αλήθεια, σας το λέω, τρώγεται και με το κουτάλι και με αυτή τη φανταστική βάση μπορούμε να κάνουμε και τρουφάκια.
Θα σας πω πώς, δεν θα το δείξω τώρα, μη σας τρελάνω, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να πάρετε τα ίδια υλικά ακριβώς, να τα χτυπήσετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και να τα βάλετε σε ένα μπολ και θα σας πω τι γίνεται μετά. Είδατε, τι ωραία που πατήθηκε, τσακ. Πολύ ωραία. Απλά θέλουμε να πατηθεί καλά για να κάνει ωραίες εσοχές και να μπορεί να μπει η γέμιση και να γεμίσει μέχρι πάνω. Ωραία. Αυτό όταν μπει στο ψυγείο θα παγώσει, λόγω του ότι έχει το λάδι καρύδας, οπότε μη φοβάστε αν θα... δεν πρόκειται να θρηματιστεί. Και λίγο έτσι, γύρω-γύρω στα τυχώματα, απλά για να κουμπίσουν πάνω, γιατί θέλουμε να είναι σωστό, οπότε όταν μπει στο ψυγείο να παγώσει σωστά και όταν κοπεί το κομμάτι, να κοπεί τέλεια. Απλά σίγουρα πρέπει να το κουμπίσετε καλά, για να μην σας θρηματιστεί όταν πάτε να κόψετε το πρώτο κομμάτι. Που για να είμαι ειλικρινή, το πρώτο κομμάτι πάντα διαλύεται. Δεν ξέρω πώς το κάνουν οι έμπειροι σεφ και κόβουν κομματάκι και το βγάζουν και είναι όλο τέλειο. Και λες, εντάξει, δηλαδή έχει το μαγικό ραβδί αυτός ο άνθρωπος. Το πρώτο, εγώ πιστεύω, πάντα διαλύεται και αφήστε αυτά που λένε. Αλλά τέλος πάντων, αλλά μπορεί και όχι. Και να είναι οι άνθρωποι ειδικοί. Εγώ, επειδή δεν είμαι ειδική, καμιά φορά το διαλύω λιγάκι. Καμιά φορά. Οπ, να το, ξεκίνησε. Το είδατε. Λοιπόν, λέει ότι έμειναν 9 λεπτάκια. Ωραία, το πιέσαμε ωραιότατα. Τέλεια. Πάρω λίγο χαρτί. Αυτό τώρα θα το δώσουμε πίσω στην εξαιρετική, απίστευτη, θεϊκή και number one βοηθό Μαρκέλα. Εδώ. Και επειδή σας είπα λοιπόν να δούμε τη βάση, μπορείτε να φτιάξετε και ωραιότατα τρουφάκια. Μετρήστε. 3, 2, 1, χαράν. Έτοιμα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με εδώ. Παίρνουμε τη βάση μας. Κανονικά όλα τα υλικά. Το χτυπάμε κανονικά. Το βάζουμε, βάζουμε τη βάση μέσα σε ένα μπολ, μεγάλο, απλά για να μπορέσετε να τα πλάσετε καλύτερα. Και βάλτε μέσα στη βάση όποιο βούτυρο ξηρών καρπών θέλετε. Peanut butter, φυσικό βούτυρο, βούτυρο από cashews, αμυγδαλοβούτυρο, hazelnut butter, ό,τι θέλετε. Βάλτε μέσα, βάλτε έτσι ένα κουταλιά-κουταλιά. Τώρα, επειδή το έκανα με το μάτι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά θα το καταλάβετε. Θα βάλετε βούτυρο, ούτως ώστε να πιάνετε με τα χέρια σας το μείγμα και να στέκετε και να γίνετε ένα μπαλάκι. Θα φτιάξετε όσα μπαλάκια φτιάχνει, θα το βάλετε στο ψυγείο να παγώσει και στο τέλος θα κάνουμε και κάτι άλλο με αυτά τα τρουφάκια. Θα δείτε όμως στο τέλος. Αλλιώς τρώγονται και έτσι. Αν δεν θέλετε να είναι και πολύ παχυντικά, έτσι όπως είναι, είναι πραγματικά υπερτροφή, γιατί έχει τόσο ωραία υλικά μέσα, οπότε θα σας δώσουν και πάρα πολύ ενέργεια. Άρα πολύ γρήγορα φεύγοντας μπορείτε να φτιάξετε ένα και να φάτε. Τα βάζω λίγο κάτω για να χρησιμοποιήσουμε μετά την επικάλυψη που θα δείτε τι θα κάνουμε με αυτά στο τέλος. Να σας πω τώρα, γιατί σας έλεγα πριν για το άγαρ-άγαρ. Το άγαρ-άγαρ, όπως σας είπα, σημαίνει στα μαλαισιανά, σημαίνει ζελατίνη. Και είναι μια φυτική εναλλακτική της ζελατίνης, δηλαδή αντί να πάρετε την κανονική ζελατίνη που σας είπα, είναι από οστά και δέρμα ζώων, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Το έμαθα αφού έγινα χορτοφάγος και έπαθα σοκ, δεν περίμενα ποτέ. Ξέρετε, αυτά που πουλάνε στα σινεμάτα ωραιότατα που τρώμε με τα ζαχαρωτά που τρελαινόμουν εγώ, μόλις έμαθα ότι έχουν μέσα αυτό το υλικό, τελείωσε. Μπορώ να πω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που άφησα πίσω στη ζωή μου αφού έγινα χορτοφάγος. Εκτός αν βρω φυτικά που δεν ξέρω θα βρω στην Κύπρο ποτέ, τέλος πάντων. Άρα είναι φυτική εναλλακτική. Να σας πω ότι είναι ευκολοχώνευτο, δεν έχει καμία θερμίδα, είναι άοσμο, δεν έχει γεύση, είναι χωρίς γλουτένη για κάποιους που θέλουν να είναι gluten free η διατροφή τους. Πίζει καλύτερα και είναι πιο σταθερό σε ψηλές θερμοκρασίες παρά η ζελατίνη που όλοι ξέρετε. Επίσης να σας πω ότι ένα κουταλάκι σκόνης αγαράγαρ ισούται με 8 κουταλάκια της ζελατίνης που ήδη ξέρετε, οπότε είναι και πιο οικονομικό. Άμα χρησιμοποιείς ένα αντί 8, άρα κάτι γίνεται. Αυτό για το αγαράγαρ. Να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ περισσότερο σιρόπι σφεντάμου στις συνταγές, γιατί έχει πολύ χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Είναι εντελώς φυσικό, δεν παίρνει καμία επεξεργασία να γίνει. Το παίρνουν από τα δέντρα, βάζουν μέσα νερό, το ζεσταίνουν, εξαπνίζεται το νερό και μένει αυτός ο ωραίος, ο ζεστός, ο χυλός, ο πηχτός, συγγνώμη. Οπότε αυτό είναι καθαρά το σιρόπι σφεντάμου, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα άλλο για να το χρησιμοποιήσουμε. Απλά θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πηγαίνετε και τα αγοράζετε. Δεν θέλουμε να πάρετε ένα προϊόν που λέει άρωμα σιρόπι σφεντάμου, να πάρετε αγνό φυσικό 100% σιρόπι σφεντάμου. Είναι πλούσιο σε μαγκάνιο, είναι ευεργετικό για ανθρώπους που έχουν διαβήτη και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που έχουν διαβήτη. Και είναι τέλειο. Και το γεύεσαι, δεν ξέρω, εγώ το λατρεύω.
Όμως, αφού έχει ακόμα 3 λεπτά, αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το γαρνίρισμα με τους ξηρούς καρπούς. Και πάλι αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Να σας πω ότι είναι στο χέρι σας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε πάνω από την, για να γαρνίρετε. Απλά νομίζω ότι δίνει το κάτι της το έξτρα ο ξηρός καρπός, ειδικά ο καραμελωμένος. Άρα για μένα του πάει πάρα πολύ και νομίζω να το δοκιμάσετε. Θα χρησιμοποιήσουμε 15 γραμμάρια, 15 ή παραπάνω βασικά. Ναι, 15 γραμμάρια σιρόπι σπενδάμου, maple syrup. Ωραία. Το οποίο θα το βάλουμε μέσα, είναι μετρημένο. Και θα βάλουμε έτσι και μία τσιμπιά αλάτι, ένα τσακ, λιγάκι, πολύ λίγο. Και μισό λεπτάκι να ανοίξει. Τέλεια. Θα πάμε εδώ. Θα το κάνουμε για ένα λεπτάκι μόνο. Θέλουμε απλά να ζεσταθεί λίγο. Για ένα λεπτό, στους 37 βαθμούς. 37, όχι 40, 37, ξέρω τι λέω. Και στο... ένα λεπτάκι να βάλω και το κράδωμα πάνω, το καπάκι, στο κουτάλι. Απλά, βασικά, θέλουμε να ανακατευτεί λίγο το σιρόπι σπενδάμου μαζί με το αλάτι, έτσι λίγο να ζεσταθεί για να ρίξουμε μετά τους ξηρούς καρπούς. Θα βάλω μέσα 100 γραμμάρια φουντούκια, ομάκια, ανάλατα, έτσι, και 100 γραμμάρια pecan nuts. Αν δεν σας αρέσει κάτι από αυτό, μπορείτε να το αλλάξετε μετά και να βάλετε ό,τι άλλους ξηρούς καρπούς θέλετε. Έτσι είναι στο χέρι σας. Απλά νομίζω ότι αυτά δίνουν, ειδικά τα pecan nuts, είναι λίγο έτσι πιο γλυκά και νομίζω είναι ότι πρέπει για να τα βάλουμε πάνω στην τάρτα. Αυτά θα τα βάλουμε μέσα, θα ανακατευτεί πάλι μαζί με το σιρόπι σπενδάμου και ουσιαστικά και ύστερα θα τα πλώσουμε σε ένα ταψί στη λαδόκολλα για να ψηθούν στο φούρνο, να καμπουρδιστούν βασικά στο φούρνο για ένα δεκάλεπτο. Αυτό κάνουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο να το κάνετε. Ωραία, περιμένουμε να τελειώσει. Θέλει ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Εδώ συνεχίζει κανονικά το δέσιμο σάλτσες. Συνεχίζουμε κανονικά. Βλέπετε, δεν παίρνει πάρα πολύ χρόνο και μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, θέλει και λίγα δευτερόλεπτα να κρυώσει η συσκευή για να μπορέσουμε να την πάρουμε. Τελειώνουν μαζί, ωραιότατα. Πατάμε εδώ το κουμπάκι. Θα βάλω μέσα τους ξηρούς καρπούς για να ζεσταθούν ακόμα λίγο και στη συνέχεια θα δείτε τι θα κάνουμε με τη γέμιση. Βάζουμε λοιπόν 100 γραμμάρια pecan nuts, 100 γραμμάρια φουντούκια, να πάρω από εδώ τα βαζάκια. Είναι όλα μετρημένα, έτσι, απλά να ξέρετε. Και απλά θέλω να ανακατευτούν λιγάκι για ένα λεπτάκι και πάλι. Πάλι στους 37 βαθμούς, όπως και πριν, δεν αλλάζουμε κάτι. Και μετά στο κουτάλι, έτσι λιγάκι να ανακατευτούν και να πάει το σιρόπι σπενδάμου παντού. Αυτό θέλουμε. Μέχρι λοιπόν να τελειώσει αυτό, δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα το βάλω εδώ. Θέλω να σας δείξω λίγο την γέμιση εδώ. Δείχνω καλά πιο κάτω, εδώ, το βλέπετε. Δεν έπηξε πάρα πολύ, μην ανησυχείτε, έτσι θέλουμε να είναι. Γιατί έχει μέσα το άγαρ-άγαρ και το λάδι καρύδας που αυτά όταν μπουν στο ψυγείο παγώνουν πολύ περισσότερο, έτσι. Οπότε δεν χρειαζόμαστε. Μην ανησυχήσετε εννοώ, μην περιμένετε ότι θα είναι πιο πυκτό. Το κάνω λίγο έτσι για να δείτε περίπου τη σύσταση. Τέλεια! Να το δούμε και από εδώ και σε αυτή την κάμερα, μήπως φανεί λίγο καλύτερα. Προσέξτε, μην αγγίξετε τον κάδο γιατί καίει, έτσι. Το έχω κάνει, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, θα βάλω μέσα τα μούρα τα οποία τα αφήσαμε στην άκρη. Έτσι, λιγάκι, τσακ. Θα σας το δείξω, ένα λεπτάκι μόνο, να ρίξω μέσα τα μούρα. Τέλεια. Και απλά θα το ανακατέψουμε λίγο με τη σπάτουλά μας. Μισό να το κάνω κάπως έτσι εκεί, φαίνεται, καλά. Ωραία. Μισό να πατήσω να μην ακούγεται εδώ, τσακ, τέλεια. Εδώ, και ανακατεύουμε λίγο, αυτό ήταν. Πάρα πολύ δύσκολο, κουραστήκατε, το ξέρω, μιλάμε. Δεν πρόκειται να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή ποτέ, μόνο απόψε. Φτάνει να έχετε τα υλικά, είναι πανεύκολη. Λοιπόν, να το ξαναδείξω τώρα. Δείτε τι ωραίο χρώμα που πήρε. Τέλειο. Εδώ να το δείξω. Θα το δείξω και εδώ. Και στις δύο κάμερες. Και όποια θέλεις να πάρει. Και εδώ και εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα θέλω η εκπληκτική γκράντε βοηθός Μαρκέλα να μου φέρει την ταρτιέρα από το ψυγείο για να πλώσουμε μέσα τη γέμιση. Και μέχρι να μου τη φέρει, θα βγάλω από εδώ τους ξηρούς καρπούς και θα τους απλώσουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα. Το σώσαμε, τέλεια. Έχουμε ένα ταψί έτοιμο με λαδόκολλα και απλά απλώνουμε πάνω τους ξηρούς καρπούς. Δεν είναι ωραία που γυαλίζουν έτσι κανονικά και έτσι τρώγονται, αλλά εντάξει. Όταν μπουν στο φούρνο είναι πολύ πιο ωραίοι.
Τα βάζουμε πάνω στο καψάκι μας. Ωραιότατα. Μισό να τους απλώσω, να απλωθούν, μην είναι ένας πάνω από τον άλλο. Τέλεια, έτσι. Και θα το δώσω αυτό στην μαρκέλα. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη βασικά, για να το πάρει να το βάλει στο φούρνο. Και θα τα ψήσουμε στο φούρνο για 12 λεπτά στους 180 βαθμούς. Αυτό ήταν. Και μετά θα δείτε τι κάνουμε. Τώρα έχουμε πίσω την ταρτιέρα μας και θα γεμίσουμε εδώ ήδη με τα μούρα που μπήκε, έσφιξε λίγο παραπάνω για να καταλάβετε τι σας λέω. Όπα. Έτσι, ένα λεπτάκι. Να το απλώσουμε λιγάκι και μετά θα ρίξουμε το υπόλοιπο. Όπα, στάζει. Δεν το σκέφτηκα αυτό που θα στάξει. Έτσι, ωραιότατα. Θα το απλώσουμε να πάει παντού, να γεμίσει εδώ έτσι την ταρτιέρα. Βοηθάει πάρα πολύ η σπάτουλα, το ξέρω, το έχω κάνει χάλια, μην αγχώνεστε, θα το σκουπίσω. Λοιπόν, να κατέβω ακόμα λίγο εδώ κάτω και βάζω και το υπόλοιπο. Μάλλον καλύτερα έτσι για να φαίνεται. Λοιπόν, το βάζω με δόσεις, απλά για να μπορώ να το απλώνω λίγο πιο ωραία, γι' αυτό. Το έβαλα λιγάκι έτσι, ωραία. Εντάξει, θα την πάρω σπίτι μου, το αποφάσισα. Δεν σας την αφήνω εδώ, αλλά δεν μπορώ. Θα αλλιώς, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Θα έρθω αύριο να φάω. Κοιτάξτε, αυτό καλό είναι να μπει σίγουρα ένα τετράωρο στο ψυγείο, γιατί θέλουμε να σφίξει καλά-καλά. Αν μπορείτε να το κάνετε και από το προηγούμενο βράδυ, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή είναι ωραία αν έχετε καλεσμένους να το κάνετε μία μέρα πριν, γιατί δεν είναι περισσότερο και είναι ακόμα πιο ωραία η σάλτσα. Τέλεια. Η τάρτα. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν λέω δέσιμο σάλτσα και όλο σάλτσα λέω. Λοιπόν, θα τα αφήσω και αυτό εδώ και θα καθαρίσω εδώ τον μπάγκο μου για να μην με κράζετε ότι δεν είμαι καθαρή έτσι. Τα έχω κάνει εξαιρετικά. Τέλεια. Εντάξει, θα το κάνω και μετά πάλι. Λοιπόν, βλέπετε, θέλω να δείτε πόσο τέλεια είναι. Δεν είναι τέλεια. Εδώ. Είδατε, ήδη άρχισε να σφίγγει. Τέλεια. Δείτε πόσο ωραία είναι. Ήδη ξεκίνησε να σφίγγει και έτσι τρώγεται πραγματικά. Ενώ χωρίς να βάλετε κάτι από πάνω, απλά το κάτι από πάνω θα σας κάνει να δείξετε ότι το έχετε, ρε παιδί μου, με τη ζάχαροπλαστική. Το έχετε λίγο παραπάνω. Παρά να σερβίρετε κάτι σκέτο, θα δείτε. Θα βάλουμε τους κλειούς καρπούς. Θα βάλουμε και λιωμένη σοκολάτα έτσι από πάνω. Άστε, άστε. Σε ένα βράδυ θα φαγωθεί. Λοιπόν, και την αφήνω. Θα την βάλουμε πίσω στο ψυγείο. Και όση ώρα θα την βάλουμε, θα τελειώσουμε τους ξηρούς καρπούς και θα δείτε τι θα κάνουμε βασικά, που θα τα απλώσουμε. Και τσακ! Νάτι! Εντάξει, αυτή είναι η προηγούμενη που κάναμε έτσι, είναι λίγο πιο μικρομέγεθος, μην παρεξενευτείτε. Κάναμε μία απλά για να σας δείξουμε τι γίνεται με τους ξηρούς καρπούς και τη σοκολάτα, γιατί χρειάζεται να σφίξει αρκετά πριν βάλουμε πάνω τους ξηρούς καρπούς. Να σας πω όμως, αν θέλετε να βάλετε την τάρτα στο ψυγείο, να ξεκινήσετε τους ξηρούς καρπούς και αφού κρυώσουν εννοείται τους χτυπήσουμε που θα δείτε, είναι ωραίο να τους βάλετε εκείνη την ώρα, γιατί θα μπουν και λίγο μέσα στην τάρτα, οπότε θα είναι η μισή μέσα, η μισή έξω, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς, αν θέλετε μπορείτε να περιμένετε να παγώσει τελείως και να βάλετε τους ξηρούς καρπούς από πάνω και γύρω γύρω και θα δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε έτοιμους ξηρούς καρπούς καμπουρδισμένους, είναι αυτοί εδώ. Τέλει. Θα τους βάλω μέσα στον κάδο κατευθείαν απλά για να τους χτυπήσουμε να θερματιστούν λιγάκι. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, είμαστε μια χαρά. Τέλεια. Εδώ, ένα λεπτό να πάει παντού. Και θα τους χτυπήσω. Και βάλαμε μέσα τους ξηρούς καρπούς και για 5 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα 6. Ξέχασα να σας πω να μην τρομάξετε. Στην κόρη μου έτσι κάνω. Μαρίνα τώρα τρόμαξε. Θα τρομάξεις. Φύγε. Τρέχει. Πάει στο σαλόνι. Εξαφανίζεται. Ακούγεται ένα μπαμ. Και μετά έρχεται να δει. Να δοκιμάσω. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε το χεράκι μου. Δεν πειράζει. Έτσι, λίγο να το παίξετε και σέφρε, παιδί μου, να βγει και λίγο έξω. Αν αυτό το κάνατε μόλις τελειώσαμε, την ταρτιέρα,
την τάρτα, κόβω, σημαίνει ότι θα μπαίνανε και λίγο μέσα στη γέμιση που δεν μας χαλάει καθόλου. Ωραία. Βάζω αυτό εδώ. Για να βάλουμε καινούριο κάδο. Τι να κάνουμε. Πολύ καθάρισμα θα πέσει μετά. Λοιπόν, για να κάνουμε και τη σοκολάτα μας. Επίσης, να σας πω ότι αν θέλετε να μην τους λιώσετε τους καρπούς και να τους βάλετε κανονικά κομμάτια όπως ήταν πριν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι στο χέρι σας, είναι όπως σας αρέσει εσάς καλύτερα να γίνει η τάρτα και πώς να φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, και θα βάλουμε μέσα τώρα για να λιώσουμε τη σοκολάτα μας 100 γραμμάρια κουβερτούρα. Εμείς βάλαμε τώρα chocolate chips, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά πρέπει να είναι 100 γραμμάρια. Θα βάλουμε μέσα 10 γραμμάρια λάδι καρύδας, τα έχουμε μετρημένα είπαμε. Και θα λιώσουμε τη σοκολάτα μαζί με το λάδι καρύδας για, θα βάλουμε 2 λεπτάκια. 2 λεπτά στους 60 βαθμούς για να μην μας καεί η σοκολάτα, στην ταχύτητα 1. Και μόλις λιώσει η σοκολάτα, απλά θα περιχύσουμε από πάνω την τάρτα μας. Μπορούμε να την ξαναβάλουμε μετά ψυγείο λιγάκι να παγώσει η σοκολάτα. Μην καείτε ότι έχει τίποτα άλλο, μην αρχίσετε να τρώτε πριν κρυώσει η σοκολάτα. Και το σερβίρετε. Αυτό, τόσο απλό και εύκολο και ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Αλλά φυσικά γι' αυτό υπάρχουν τα βίντεο. Αν μπερδευτήκατε κάπου, να κάνετε λίγο πίσω, λίγο μπρος, να το δείτε για να λύσετε όλες τις απορίες. Τώρα περιμένουμε να λιώσει η σοκολάτα και θα δείτε τι κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, για να δούμε και τη σοκολατίτσα μας. Μια χαρά. Θα πάρετε ένα κουταλάκι, έλειωσε. Προσεκτικά, γιατί κανονικά στον κάδο μπαίνει μόνο σπάτουλα και τίποτα άλλο για να μην το γδάρουμε και μην το χαλάσουμε, έτσι. Αλλά έτσι πολύ πολύ προσεκτικά από το πλάι πήρα λίγη σοκολατίτσα και θα κάνω αυτό το ωραίο εδώ πέρα, το τέλειο που κανονικά πρέπει να το φάω αυτό το κουταλάκι, αλλά τέλος πάντων θα αντέξω. Έτσι. Κάντε κανένα σχεδιάκι, γύρω-γύρω. Ποια είμαι ρε ο Πικάσο, ρε παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Εντάξει, νομίζω άμα δεν θα σταματήσω γι' αυτό. Καλύτερα τέλος, γιατί δεν θα σταματήσω ποτέ να ρίχνω σοκολάτα. Μ' άρεσε, είναι δημιουργικό, είναι αγχολητικό αυτό το πράγμα. Τέλεια. Λοιπόν, για δείτε τώρα. Όχι, δείτε τι φτιάξαμε, σε ποια κάμερα να γυρίσω. Σε αυτή. Κάτσε να καθαρίσω και εδώ. Ωραία. Όχι, δείτε. Δεν είναι πολύ ωραία. Είναι η νηστίσιμη μας τάρτα με διάφορα μούρα, με γαρνίρισμα από καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς και λιωμένη ζεστή σοκολάτα, η οποία θα κρυώσει όταν θα μπει στο ψυγείο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν θέλετε, είπαμε ότι μπορείτε να μην θρηματίσετε τόσο στους ξηρούς καρπούς, να τους βάλετε σε λίγο πιο μεγάλα κομμάτια, μισούς πιο μεγάλα, μισούς πιο μικρά. Κάντε ό,τι θέλετε, όπου πάει η φαντασία σας, δημιουργήστε. Είναι υπέροχο και πραγματικά εύχομαι να σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλω σχόλια. Επίσης, κάτι που ξέχασα να σας πω, είναι ότι τη συνταγή αυτή μπορείτε να τη βρείτε φυσικά στο cyprus.thermomix.com. Μπορείτε να πατήσετε τάρτα με διάφορα μούρα, να δείτε τη συνταγή αναλυτικά, να τη φτιάξετε με την ησυχία σας όποτε θέλετε. Για να την δείτε πρέπει να βρείτε εμένα. Το username μου στην κοινότητα συνταγών είναι Eliana7Alfaro. Eliana7Alfaro. Μπαίνετε εκεί, βλέπετε όλες τις συνταγές. Να σας πω ότι όλες μας οι συνταγές είναι νηστίσιμες, είναι vegan δηλαδή. Και θα δείτε και αυτή την εξαιρετική τάρτα. Σας παρακαλώ, δοκιμάστε την. Θα σας αρέσει, θα τρελαθείτε, είμαι σίγουρη. Καλή όρεξη, καλή απόλαυση και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα με κάτι ακόμα πιο ωραίο και πιο δημιουργικό. Μουά!